Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Capital. Πάμε να δούμε μαζί την επικαιρότητα σε τίτλους. Ασταμάτητα ρέει το αίμα στην άσφαλτο. 40χρονος μοτοσυκλετιστής, πατέρας δύο ανήλικων, το νέο θύμα. Αυστηρή προειδοποίηση Ηνωμένων Πολιτειών προς την Τουρκία για την Ανατολική Μεσόγειο. Την καλούν να σταματήσει αμέσως παρά με συνέργειές στο τουρκικό γεωτρύπανο για βούς. Ο φυσικός πλούτος δεν ανήκει μόνο στους Ελληνοκυπρίους αλλά και στην Τουρκία, δηλώνει από την Μερσίνα Ερσίν Τατάρ, ικανοποιημένος από τις αποφάσεις που λαμβάνει η Τουρκία. Τριγμίζει σχέση Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας με αφορμή το ιρανικό τάνκερ. Οποιαδήποτε βοήθεια μπορεί να θεωρηθεί στήριξη τρομοκρατική οργάνωση, προειδοποιεί Ουάσιγκτον. Τρεις άνθρωποι, ένας Έλληνας και δύο Ρώσοι, έχασαν τη ζωή τους μετά από πτώση ελικόπτερου στον Πόρο το απόγευμα. Το ελικόπτερο κατέπεσε μόλις απογειώθηκε καθώς συγκρούστηκε με καλώδια. Δύο νεκρούς άνδρες ανέσυρε η μονάδα υποβρυχίων αποστολών του λιμενικού από τη θαλάσσια περιοχή στον Πόρο, όπου κατέπεσε ιδιωτικό ελικόπτερο με τρεις επιβαίνοντες. Το ελικόπτερο έπεσε το μεσημέρι της Τρίτης στην νότια είσοδο του λιμανιού του Πόρου, έχοντας προηγουμένως προσκρούσει σε καλώδια ρεύματος, προκαλώντας και blackout στο νησί. Στο σημείο πραγματοποιούν έρευνες έξι πιλωτά του λιμενικού κλιμάκιου της μονάδας υποβρυχίων αποστολών και οι ιδιώτες δίτες, κάποιοι εκ των οποίων εντόπισαν αρχικά συντρίμμια του ελικόπτερου. Στις έρευνες συμμετέχει και ένα ελικόπτερο Super Puma της πολεμικής αεροπορίας. Το ιδιωτικό ελικόπτερο είχε ξεκινήσει από το Κρανίδι, σταμάτησε στο Γαλατά και τελικός του προορισμός ήταν το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ασταμάτητα ρέει το αίμα στην άσφαλτο. Ο Σάββας Κωνσταντίνου, 40 ετών, από την Ξυλοτύπου, άφησε χθες το βράδυ την τελευταία του πνοή μετά από τροχείο με την μεγάλου κυβισμού μοτοσυκλέτα του. Σε τραγωδία κατέληξε εξόρμηση για 40χρονο μοτοσυκλετιστή από την Ξυλοτύμπου. Ο Σάββας Κωνσταντίνου, 40 ετών, πατέρας δύο ανήλικων παιδιών, είναι το νέο θύμα της ασφάλτου. Ο 40χρονος έχασε την ζωή του λίγα λεπτά μετά τις 8 χθες το βράδυ σε τροχείο που σημειώθηκε στον δρόμο Παλαιχωρίου Αγρού, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, απόλυσε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να χτυπήσει κυκλίδωμα όπου και κινητοποιήθηκε. Σε ένα σημείο του δρόμου, περίπου 3 χιλιόμετρα έξω από το χωριό Παλαιχώρη, όπου υπήρχε δεξιά στροφή του δρόμου, απόλυσε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του, με αποτέλεσμα αυτή να συρθεί στην άσφαλτο και αυτός να φύγει από αυτήν και να χτυπήσει σε σιδερένιο κυκλίδωμα που υπήρχε στο δρόμο. Από το δυστύχημα, ο μοτοσυκλετιστής τραυματίστηκε σοβαρά, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Ο άτυχος 40χρονος έφερε κράνος ασφαλείας με την αστυνομία να διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το νέο θανατηφόρο. Οι συνθήκες διερευνώνται του δυστυχήματος. Είμαστε στα αρχικά στάδια ακόμη. Παρακαλούμε τον κόσμο, όποιος γνωρίζει οτιδήποτε για το δυστύχημα, να επικοινωνήσει με την Τροχιά Λευκωσίας ή τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό. Σύμφωνα με τα ευρήματα της νεκροτομής που διενεργήθηκε από τον ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους, ο 40χρονος έχασε την ζωή του από πολυτραυματισμό συνεπία τροχαίου. Ο άτυχος 40χρονος καταλείπει σύζυγο και δύο ανήλικα παιδιά, ενώ εργαζόταν ως αστυνομικός στις Βρετανικές βάσεις Δεκέγιας. Σημειώνεται ότι το νέο θανατηφόρο δυστύχημα είναι το τρίτο κατά σειρά τις τελευταίες 5 μέρες. Αυστηρή προειδοποίηση στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες προς την Τουρκία για τις δραστηριότητες στην Κυπριακή ΑΟΣ. Σύμφωνα με το State Department, οι ενέργειες της Τουρκίας είναι παράνομες και την παροτρύνουν να απομακρύνει αμέσως το Γιαβούς από τα χωρικά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να τερματίσει αμέσως τις ενέργειες στην Κυπριακή ΑΟΣ, καλούν την Τουρκία οι Ηνωμένες Πολιτείες, θεωρώντας ως παράνομες δραστηριότητες του πλωτού γεωτρύπανο Γιαβούς ανοιχτά της Καρπασίας. Την παροτρύνουν μάλιστα να τις τερματίσει αμέσως και να απομακρύνει το γεωτρύπανο από τα χωρικά έδρα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μόνο η Κυπριακή Δημοκρατία, ενεργώντας μέσω της κυβέρνησής της, μπορεί να συνενέσει δραστηριότητες όπως οι γεωτρύπες εντός των χωρικών της υδάτων. Μιλώντας στο ΚΙΠΕΚ, πρόσωπος του State Department τόνισε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ανησυχούν για τις δραστηριότητες του πλωτού γεωτρύπανου Γιαβούς, το οποίο λειτουργεί εντός των χωρικών υδάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το State Department, ενθαρρύνουν όλα τα μέρη να ενεργούν συγκρατημένα. Η ανάπτυξη των πόρων στην Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, πρέπει να προωθεί την συνεργασία και να παρέχει μια βάση για διαρκή ενεργειακή ασφάλεια και οικονομική ευημερία σε όλη την περιοχή. Το State Department, ωστόσο, συνεχίζει να στηρίζει την εξέβρεση μιας ακριβοδίκαιης λύσης για διαμοιρασμό των ωφελημάτων από τους υδρογονάνθρακες της Κύπρου μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Επιδίωξη της Τουρκίας και τον κατεχομένο διαμοιρασμό του φυσικού αερίου διαμηνεί από την Μερσίν ο λεγόμενος πρωθυπουργός των κατεχομένων Ερσίν Τατάρ. Εμφανίζεται προκλητικός και τονίζει πως ο φυσικός πλούτος δεν ανήκει μόνο στους Κυπρίους αλλά και στην Τουρκία, εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή του από τις αποφάσεις που ήδη λαμβάνει. Ο διαμοιρασμός του φυσικού αερίου στο μέλλον είναι επιδίωξη τουρκικού έθνους και της τουρκικής δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου. Διαμηνεί προκλητικά από την Μερσίνα της Τουρκίας ο λεγόμενος πρωθυπουργός των κατεχομένων Ερσίν Τατάρ. Τονίζει μάλιστα ότι δεν θα επιτρέψουν σε κανένα να τους πάρει αυτό το δικαίωμα. Μιλώντας στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, Ερσίν Τατάρ επανέλαβε την συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και κατεχομένων, ενεργώντας όπως είπε με φεστικότητα. Τόνισε δε ότι είναι πολύ ευχαριστημένοι από τις αποφάσεις που λαμβάνει η κυβέρνηση της Τουρκίας για την προστασία των δικαιωμάτων τους. Προκλητικός, ακολουθώντας τη ρητορική της Τουρκίας, έκανε λόγο για γαλάζια πατρίδα, τονίζοντας ότι ο φυσικός πλούτος δεν ανήκει μόνο στους Κυπρίους, αλλά και στην Τουρκία. Ερωτηθείς για το άνοιγμα των βαρωσίων, Ερσίν Τατάρ δήλωσε πως το βαρός είναι η συνέχεια της αμοχώς του, τονίζοντας τη σημασία της. Χαρακτηρίζοντας την αμόχωση ως ένα πολύτιμο μέρος, δήλωσε πως η δημιουργία ενός περιβάλλοντος, στο οποίο οι πρώην κάτοικοι, όπως αναφέρθηκε στους πρόσφυγες, θα μπορούν να δραστηριοποιηθούν στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, αναζωογονώντας την αμόχωση του, θα ωφελήσει την οικονομία των κατεχομένων. Η νομική υπηρεσία βρίσκεται σε επαφή με το Υπουργείο Εξωτερικών για τη λήψη τελικών αποφάσεων ως προς το θέμα των ατομικών πρόσφυγων που έχουν κατεχωρήσει ιδιώτες κατά της Τουρκίας ενώπιον του ΕΔΑΔ, σύμφωνα με τον Γενικό Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη. Το ΕΔΑΔ την ίδια ώρα έδωσε περιθώριο στην τουρκική πλευρά μέχρι τις 4 Νοεμβρίου να υποβάλει τις παρατηρήσεις της στην υπόθεση που αφορά την κυπριακή περιουσία στο Βαρόσι, στην οποία το ΕΦΚΑΦ παρουσιάζεται ως ενδιαφερόμενο μέρος. Σε επαφή βρίσκονται νομική υπηρεσία και Υπουργείο Εξωτερικών για την τελική λήψη τελικών αποφάσεων ως προς το θέμα των ατομικών πρόσφυγων που έχουν κατεχωρήσει ιδιώτες κατά της Τουρκίας ενώπιον του ΕΔΑΔ. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας Κοσκληρίδης στο ΚΙΠΕ, ο ίδιος αντιπρόσωπος της κυβέρνησης Δημοκρατίας ενημερώθηκε από τον πρωτοκολλητή του ΕΔΑΔ ότι πράγματι οι διάδικοι στις δύο πρόσφυγες κατά της Τουρκίας δεν συμφώνησαν σε φιλικό διακανονισμό και επομένως οι δύο αυτές υποθέσεις θα προχωρήσουν σε εκδίκαση ως προς το παραδεκτό των προσφυγών και ως προς την ουσία τους. Το ΕΔΑΔ έδωσε περιθώριο στην τουρκική πλευρά μέχρι και τις 4 Νοεμβρίου να υποβάλει τις παρατηρήσεις στην υπόθεση που αφορά ελληνοκυπριακή περιουσία στο Βαρόσι, στην οποία το ΕΦΚΑΒ παρουσιάζεται ως ενδιαφερόμενο μέρος. Την ίδια ώρα που από τουρκοκυπριακής πλευράς γύρονται αξιώσεις για περιουσία στην περίκλειστη πόλη της Αμοχώστου, αποχαρακτηρισμένο έγγραφο του 1960 δείχνει ότι οι συνολικές απαιτήσεις κυπριακής κοινότητας από την Βρετανική Απειοκρατική Κυβέρνηση ως αποζημίωση για την κακοδιαχείριση των βακουφίων ανέρχονταν σε σχεδόν 4 εκατομμύρια στερλινές. Η διευθέτηση που συμφωνήθηκε στα πλαίσια παραχώρησης ανεξαρτησίας κυπριακής δημοκρατίας περιορίστηκε τελικά σε 1,5 εκατομμύριο στερλινές σύμφωνα με το παράρτημα Μαγιού της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης. Νέα ένταση σημειώνεται στις σχέσεις ΗΠΑ και Ρωσίας. Η Ρωσία δεν θα παρασυρθεί σε μια κούρσα εξοπλισμών και δεν θα αναπτύξει τους πυράβλους της πουθενά αν δεν το κάνουν πρώτα οι ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών, μία ημέρα αφού το Πεντάγωνο προχώρησε στην δοκιμή ενός συμβατικού πυράβλου μέσου βεληνικούς που απαγορευόταν βάσει συνθήκης πυρηνικού αφοπλισμού. Οι νέες δοκιμές πυράβλων εκ μέρους των ΗΠΑ πυροδοτούν την ένταση στο στρατιωτικό πεδίο. Αυτό υποστηρίζει το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, τονίζοντας ότι η Μόσχα δεν θα επιδοθεί σε νέα κούρσα εξοπλισμών και δεν θα αναπτύξει νέους πυράβλους, εκτός αν το κάνει πρώτη η Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με το πρακτορείο ΤΑΣ, τις δηλώσεις αυτές έκανε ο Ρώσος Υφυπουργός Εξωτερικών Σεργέι Ριαμπκόφ. Η πυραυλική δοκιμή κατέστη δυνατή μετά την αποχώρηση της Ουάσιγκτον από τη Συνθήκη Πυρηνικού Αφοπλισμού INF στις αρχές του μήνα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγόρησαν τη Μόσχα ότι την παραβίαζε για πολλά χρόνια, ανοίγοντας το δρόμο για μια νέα κούρσα εξοπλισμών εναντίον της Ρωσίας και της Κίνας. Ο Ρώσος Πρόεδρος κατηγόρησε για άλλη μια φορά την Αμερική για την κατάρρευση των συνομιλιών πάνω στον έλεγχο των όπλων. Θα ήθελα να θυμίσω ότι δεν είναι η Ρωσία που αποσύρθηκε μονομερώς από τη Συνθήκη Αντιβαλιστικών Πυράβλων. Δεν είμαστε εμείς που αποσυρθήκαμε από τη Συνθήκη Πυρηνικού Αφοπλισμού INF. Τώρα στην ατζέντα παραμένει το ζήτημα της παράτασης της Συνθήκης για τον Πυρηνικό Αφοπλισμό START.
Μέχρι τώρα δεν είδαμε καμία πρωτοβουλία από τους Αμερικανούς εταίρους μας, αν και έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας. Η συνθήκη INF που υπεγράφει το 1987 από τον Ρόναλντ Ρίγκαν και τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ απαγόρευε τους πυράβλους εδάφους με βεληνικές από 500 χιλιόμετρα έως 5.500 χιλιόμετρα, μειώνοντας τη δυνατότητα των δύο χωρών να εξαπολύσουν πυρηνικό πλήγμα. Οι ελληνικές αρχές παρακολουθούν στενά την πορεία Ιρανικού δεξαμενόπουλου που απέπλευσε από το Γιβραλτάρο που βρισκόταν κινητοποιημένο τις τελευταίες εβδομάδες και ξεκίνησε να πλέει προς την Ελλάδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαμηνύουν ότι η βοήθεια στο Ιρανικό τάνκερ θεωρείται στήριξη τρομοκρατική οργάνωση. Να δούμε τι μετέδωσε νωρίτερα η ΕΡΤ. Το πρακτορείο Reuters επικαλείται με Αμερικανό αξιωματούχο του State Department, σύμφωνα με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εκφράσει την ισχυρή τους θέση στην Ελλάδα για το Ιρανικό δεξαμενόπλιο, το οποίο πλέει στη Μεσόγειο. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται ανοιχτά της Μούρθια στην νοτιοδυτική Ισπανία. Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, έχει κατεύθυνση στα ανοιχτά της Καλαμάτας, χωρίς όμως αυτό να έχει ζητηθεί επίσημα. Mm-hmm. Οποιαδήποτε λοιπόν προσπάθεια για βοήθεια στο Ιρανικό τάνκερ κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του θα μπορούσε να θεωρηθεί ως παροχή υλικής υποστήριξης σε τρομοκρατική οργάνωση, φέρεται να έχει δηλώσει ο Αμερικανός αξιωματούχος. Τώρα να διευκρινίσω ότι σύμφωνα με την Ουάσιγκτον το Ιρανικό δεξαμενόπλιο συνδέεται και με το σώμα των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, το οποίο η Ουάσιγκτον θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση. Παραμένουμε στο θέμα. Είναι μαζί μας τηλεφωνικός ο διεθνολόγος Χαράλαμπος Σωστόμου. Κύριε Σωστόμου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είμαστε στην αρχή λοιπόν ενός διπλωματικού επεισοδίου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας. Ναι, θα πρέπει αυτό το οποίο λέτε τώρα να αποφευθεί με πολύ λεπτούς διπλωματικούς χειρισμούς από ελληνικής πλευρά, διότι με τίποτε αυτή τη στιγμή η Αθήνα δεν θα πρέπει να μπει σε μια διασκευθύντα που υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Το συγκεκριμένο δεξαμενόπλιο, το οποίο έχει αποκλέψει από το Γιβραλτάρ, είναι το δεξαμενόπλιο το οποίο είχε κατασχεθεί από τους Βρετανούς εκεί στα στενά του Γιβραλτάρ και δημιούργησε το διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Βρετανίας και Ιράν. Και είχαμε ως αντίπεινα από πλευράς Ιρανών την κατάσχεση βρετανικού δεξαμενόπλιου στα στενά του Ορμούς. Η αντιπαράθεση αυτή έχει να κάνει με την ευρύτερη αντιπαράθεση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και για θέματα εμπάρκο και της συμφωνίας για τα πυρηνικά του Ιράν και της αντιπαράθεσης που υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ του Τραμπ και των Ιρανών. Οι πληροφορίες ότι το συγκεκριμένο δεξαμενόπλιο που έχει αλλάξει όνομα και σημαία, ήταν υπό παναμαϊκή σημαία και είχε διαφορετικό όνομα, τώρα είναι υπό ιρανική σημαία με διαφορετικό όνομα, είχε κατασχεθεί στα στενά του Γιβραλτάρ με την κατηγορία ότι διεξήγαγε εμπόριο πετρελαίου προς τη Συρία, κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή με βάση το διεθνές δίκαιο είναι παράνομο. Αυτό επικαλούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες. Nice. Και θέλουν ακριβώς να μην προχωρήσει το δεξαμενόπλιο προς την Καλαμάτα, διότι θα δημιουργήσει σίγουρα προστριβές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας. Σε περίπτωση όμως που αρνηθούν στο Ιράν να καταπλέψει σε λιμάνι της Ελλάδας, ποιες επιπτώσεις θα έχει σχέσεις Ελλάδας και Ιράν να λάβουμε υπόψη τα ενεργειακά δεδομένα? Είναι ακριβώς αυτό που είπα στην αρχή, ότι θα πρέπει να γίνουν λεπτοί διπλωματικοί χειρισμοί έτσι ώστε να μην υπάρξει αίτημα από πλευράς δεξαμενόπλιου προς τις ελληνικές αρχές για κατάπλου στο λιμάνι της Καλαμάτας, για να μην βρεθεί προ αυτού του διλήμματος η Ελλάδα και η ελληνική εξωτερική πολιτική αυτή τη στιγμή. Το μόνο που δεν θέλει είναι ακόμα ένα πονοκέφαλο εν όψη και των ευρύτερων ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Το δεξαμενόπλιο αυτό έχει πετρέλαιο πάνω αξία σχεδόν ενός εκατομμυρίου δολαρίων και η κατηγορία των ΗΠΑ είναι ότι έχει σαν καταληκτικό έτσι προσανατολισμό τη Συρία για να μπορέσει να προμηθεύσει εκεί τον Άσαντ με πετρέλαιο. Άρα λοιπόν η Ελλάδα πρέπει να αποφύγει να μπει σε αυτή την αντιπαράθεση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.
Μάλιστα, κύριε Στόμου, ευχαριστώ πολύ. Να πάμε καλά, τώρα στην καλή σας συνέχεια. Πάμε τώρα εμείς στην Βραζιλία, όπου νεκρός από αστυνομικά πυρά έπεσε ο δράστης της ομηρίας σε λεωφορείο. Ο ένοπλος είχε συλλάβει ως ομήρους τουλάχιστον 31 επιβάτες λεωφορείου σε μια γέφυρα του Ρίο Ντε Ζανέιρο. Έληξε η κατάσταση ομηρίας που ήταν σε εξέλιξη επί ώρες στο Ρίο Ντε Ζανέιρο της Βραζιλίας. Ένοπλος άνδρας κράτησε ομήρους τους επιβάτες ενός λεωφορείου, το οποίο ακινητοποιήθηκε στο μέσο της γέφυρας που συνδέει το Ρίο Ντε Ζανέιρο με την πόλη Νιτερόι. Αστυνομικοί περικύκλωσαν το λεωφορείο με τον δράστη, ο οποίος φέρεται να απειλούσε ότι θα πυρπολήσει το όχημα. Ο δράστης απελευθέρωσε 6 επιβάτες, προτού πέσει νεκρός από τις σφαίρες ελεύθερων σκοπευτών. Τα κίνητρά του δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά. Και να δούμε τώρα την κίνηση των μετοχών στο χρηματιστήριο της Μίας των Ξένων Νομισμάτων. Το χρηματιστηριακό δελτίο είναι μία προσφορά της Total Care. Η σκόνη που σέβεται το περιβάλλον και την οικοκυρά. Total Care. We care. Τις τιμές συναλλάγματος σας προσφέρει το κολέγιο CDA. Εδώ αρχίζουν όλα. Κολέγιο CDA. 45 αξιολογημένα προγράμματα σπουδών παγκύπρια με κρατική χορηγία. Κολέγιο CDA. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Τηλεφώνησε τώρα στο 7777-0232. Κολέγιο CDA. Εδώ κτίζεις το μέλλον σου. Και πριν κλείσουμε, να δούμε την πρόγνωση για τον καιρό. Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Νέα εμπειρία θέασης, όποτε τη θες. Απόκτησε σήμερα το Super Pack με μόνο 35,90 ευρώ το μήνα και δωρεάν εγκατάσταση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Δωρεάν 3 μήνες συνδρομή για νέους πελάτες. Sita Vision. Απόψε ο καιρός εγκαταστήσει ιδιαίτερα κυρίως έθερος, αλλά παροδικά αυξημένες νεφώς πιθανόν να δώσουν αρχικά μεμονωμένες βροχές. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς, ιστορικό τα δυτικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 23 τα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 14 βαθμούς σε ψηλότερο ορεινά. Αύριο ο καιρός είναι αρχικά κυρίως έθερος, αλλά νεφώς που θα αναπτύσσονται το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, το εσωτερικό και πιθανότητα νότια και ανατολικά παράλια. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 34 βαθμούς, ιστορικό γύρω στους 31 στα παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων για άτομα με απώλεια ακοής. Κυρίες και κύριοι, καλώς βράδυ.